Θα ανοίξουμε λίγο το κομμάτι του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο συζητείται, θα ψηφιστεί στο τέλο του μήνα όπω όλα δείχνουν. Και ποιο είναι ο πλέον κατάλληλο να συζητήσουμε, ο κύριο Μανώλη Καυτάκη, φοροτεχνικό. Κύριε Καυτάκη, Μανώλη, όπω μιλάμε. Μανώλη, καλώ ήρθε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, γίνεται πολύς δώρο, πολλή συζήτηση έχει ανοίξει γύρω από το κομμάτι του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Πολλοί μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίε, όλοι αναρωτιούνται τελικά, θα είμαι εγώ θα είμαι ο κερδισμένο. Γι' αυτό έχουμε απαντήσει σήμερα και είναι ο λόγο που βρίσκεται ο Μανώλη σήμερα εδώ. Οι προσδοκίε είναι μεγάλε, γιατί κύριε Κομμαντάκη από το ξέσπασμα τη κρίση μέχρι σήμερα, τόσο τα φυσικά πρόσωπα όσο και οι επιχειρήσει ναι. έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρυνση. Είτε αυτό λέγεται φόρο εισοδήματο, είτε λέγεται ένφια, είτε λέγεται ΦΠΑ σε είδη βασική ανάγκη. Οπότε οτιδήποτε μπορεί και ελαφρύνει αυτή την επιβάρυνση είναι κάτι το οποίο το προσδοκάρουμε με μεγάλη ανυπομονησία. Έχουμε ετοιμάσει κάποιε σχετικέ κάρτε, σχετικά σημεία για να πάρει μια γεύση ο κόσμο. Ε, θέλω να πάμε να δούμε την πρώτη να δούμε κάποια γενικά σχόλια για το τι θα φέρει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Όπως για παράδειγμα, μειώνονται μαζικά φόροι εισοδήματο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις αντί να αυξάνονται. Θετική εξέλιξη, θετικό πρόσημο. Είναι πολύ θετικό γιατί για πρώτη φορά έρχεται φορολογικό νομοσχέδιο τα τελευταία χρόνια το οποίο δεν προβλέπει αυξήσεις μισθών ή την προσθήκη νέων φόρων, ναι. αλλά μείωση φορολογικών συντελεστών. Έχουμε λοιπόν τόσο για τα φυσικά πρόσωπα μια μείωση προ... στο φορολογικό στρεσί του πρώτου κλιμακίου στο 9%. Το ίδιο ισχύει και για τι ε, ατομικέ επιχειρήσει, οι οποίε μέχρι πρώτη νοσή είχαν ένα φορολογικό συντελεστή 22%. Οπότε είναι μια πολύ σημαντική ε, μείωση. Ε, και ταυτόχρονα υπάρχει και μία πρόληψη για μείωση του φορολογικού συντελεστή στον, 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 επιχειρήσεων, στα νομικά πρόσωπα. Μάλιστα. Επίση, κάποια σημεία επιβραβεύεται η επιχειρηματικότητα προ όφελο των εργαζομένων και τη πραγματική οικονομία. Αντιμετωπίζονται ευνοϊκά δράσει εταιρική κοινωνική ευθύνη και παροχέ υπέρ των εργαζομένων, ενώ προσελκύονται ξένοι επενδυτέ στην Ελλάδα αντί να με κίνητρα να επενδύσουν στην Ελλάδα. Νομίζω είναι ε, αφορά το τελευταίο σημείο, ήταν στα στην προεκλογική φάση της νέας δημοκρατίας, νούμερο ένα στην Ατζέντα, και να τελικά που από ό,τι φαίνεται. Ε, Τοποθετείται μέσα στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο. να λυθούν κάποια τεχνικά προβλήματα, γιατί αν δούμε και το φορολογικό νομοσχέδιο, προβλέπει για την δυνατότητα ειδική φορολόγησης κάποιων κατοίκων εξωτερικού mm -hmm. εφόσον μετακατασταθούν στην Ελλάδα, να φορολογούνται δηλαδή τα εισοδήματα που αποκτούν ακόμα και στην χώρα προέλευσή του με ειδικό τρόπο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο ακόμα πληροφορίε που έχουμε δεν έχει επιληθεί, διότι υπάρχουν συμβάσει αποφυγή διπλή φορολόγηση μεταξύ των κρατών. Είναι όμω μια πολύ θετική εξέλιξη και θεωρώ ότι όσο το φορολογικό τοπίο γίνεται πιο ελκυστικό, τόσο θα ρέει χρήμα στην οικονομία τη Ελλάδο και θα υπάρχει η πολυπόθητη ανάπτυξη. Ξέρετε τι λένε οι φορολογούμενοι. Θέλω να δω φέτο πόσο θα φορολογηθώ, πόσα θα, πόσο θα πληρώσω τελικά στην εφορία. Πολλά ακούγονται για το κομμάτι του αφορολόγητου. Έχουμε τη σχετική κάρτα και για το αφορολόγητο τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξή. Πάμε να τη δούμε, Μανολή. Yeah, yeah. Λοιπόν, θέλω να τα εξηγήσουμε κιόλα ένα-ένα. Βλέπουμε λοιπόν, χωρί παιδιά, αφορολόγητο 8.636 ευρώ, μείωση φόρου 777. Με ένα παιδί στα 9.000 ευρώ το αφορολόγητο, 810 ευρώ η μείωση του φόρου. Αντιστοίχω με δύο παιδιά 10.000 ευρώ το αφορολόγητο και 900 ευρώ η μείωση του φόρου. Με τρία παιδιά 11.000 ευρώ το αφορολόγητο, 1.120 η μείωση του φόρου. Και με τέσσερα παιδιά 12.000 ευρώ το αφορολόγητο και 1.340 ευρώ μείωση του φόρου. Εσύ ξέρει του αριθμού, εσύ μπορεί να μα πει την άποψή σου. Δεν ξέρω αν είναι μια δικαιότερη βάση αυτή από ό,τι γνωρίζαμε. Ή αν κάποια στοιχεία παραμένουν και ίδια ενδεχομένω. Κάποια παραδείγματα που έχουμε κάνει δείχνουν ότι υπάρχει μια ελάφρυνση των χαμηλών εισοδημάτων ε, και μια ελάφρυνση των πολύ ψηλών εισοδημάτων. Όμω όλοι οι φορολογούμενοι θα δουν μία μείωση στα εκαθαριστικά του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε βέβαια ότι εδώ ο πίνακα που δείξαμε πριν αφορά φυσικά πρόσωπα, μισθωτού και συνταξιούχου. Δεν ισχύει δηλαδή για ελεύθερου επαγγελματίε. Θα τα δούμε οι, και αυτά. Οι ελεύθεροι επαγγελματίε όμω θα έχουν μία μείωση στο φόρο τους, λόγω της του λόγω τη μείωση του φορολογικού συνταξιούχου. Θέλω δηλαδή. να πάμε ευθύ αμέσω στην τέταρτη κάρτα, στον αριθμό νούμερο 4, να δούμε τι γίνεται με του ελεύθερου επαγγελματίε υπό το πρίσμα του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Θα δουν λοιπόν τα εκαθαριστικά τη εφορία το 2020 για τα εισοδήματα του 2020 μειωμένα, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. Ναι, δεν έχουμε τον πίνακα, αλλά έχουμε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο τι αναφέρει ότι η έκπτωση. Και εδώ θα συνδυαστεί με ηλεκτρονικέ αποδείξει 30%. Ενώ χωρί αυτέ θα υπάρχει φορολογικό πέναλτι με πληρωμή φόρου ίσου με το 22% στη διαφορά. Ακριβώ. Ο φορολογικό συντελεστής που ίσχυε μέχρι τώρα είναι 22%. Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο μειώνεται στο 9%. 9%. Με, 9 ε? με βασική όμω προπόθεση ότι θα πρέπει ο ελεύθερο επαγγελματία να προσκομίσει το 30% του εισοδήματό του με ηλεκτρονικέ αποδείξει. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε θα φορολογηθεί με τον αρχικό συντελεστή δηλαδή που ισχύει τώρα το 22%. Μάλιστα. Έχουμε άλλη μια κάρτα για τις φορολογικές ελαφρύνσεις, για, τα, για για τα εισοδήματα του 2019 όμως. Μείωση της προκαταβολής στο 95% από 100% σήμερα και μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 28% στο 24% ενώ θα έχουμε και μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 10% στο 5%. Μικρές αλλαγές όσον αφορά το 19% που φεύγει σιγά σιγά. Είναι σημαντικέ οι αλλαγέ αυτέ. Αν αναλογιστούμε ότι μειώνεται κατά 4 ποσοστιαίε μονάδε ο φόρο εισοδήματο και κατά το ίμιση ο φόρο μερισμάτων, είναι με πολύ μεγάλη ανάσα για τι επιχειρήσει. Εδώ να πούμε βέβαια ότι η μείωση τη προκαταβολή είναι μικρή από το 100% που ισχύει τώρα. Για να το εξηγήσουμε αυτό, ότι όταν μια επιχείρηση προκύπτει ένα φόρο, ας α πούμε, 50.000 ευρώ, πληρώνει και 50.000 ευρώ προκαταβολή για τον φόρο της επόμενης χρονιάς. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ταμιακά για τις επιχειρήσεις που πολλές φορές δεν μπορούν να τον καταβάλουν αυτό, το φόρο. Έρχεται λοιπόν μια μικρή μείωση. Βέβαια αυτή η μείωση από ό,τι διαβάζουμε στο προσχέδιο είναι προσωρινή για μία χρονιά και θα το επανεξετάσει για μελλοντικέ χρήσει το Υπουργείο Οικονομικών. Βέβαια δεν ξέρω όλη αυτή η πολιτική αν οδεύει προς την κατεύθυνση το να εξαλειφθούν κάποια στιγμή και τα στοιχεία της επιδοματική πολιτική που κατηγορούσε άλλωστε και η νυν κυβέρνηση την προηγούμενη, Όμω, πολλοί κόσμοι από τα επιδόματα ζει και είναι ενδεικτικό, φαντάζομαι έχει ένα σφιγμό. Πολλοί κόσμοι κυνηγάει τα επιδόματα, τα οποία τώρα μέχρι το τέλο του Δεκέμβρη θα φέρουν χρήματα, ζεστό χρήμα στι τσέπε κάποιων, Ε. Βέβαια και να κλείσουμε και, με αυτό. Ε, να πούμε ότι από τι ανακοινώσει που και από τα δημοσιεύουμε, που διαβάζουμε, δεν ε, προ, προκύπτει ότι η μείωση των φορολογικών συντελεστών θα επιφέρει κάποια μείωση των επιδομάτων. Αντιθέτω. Όχι εννοώ ω προ ε, το να νιώσει καλύτερα ο φορολογούμενο σε ναι, αυτή και, την κατεύθυνση. Ναι, σίγουρα και είναι πολύ σωστά το είπατε ότι πάρα πολλοί κόσμοι περιμένουν την περίοδο την, ε, όταν θα δοθεί παράδειγμα το κοινωνικό μέρισμα, το οποίο όπω δείχνουν τα πράγματα θα ε, χορηγηθεί όπω και πέρυσι μέσα στο Δεκέμβριο. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη του κόσμου και για τα επιδόματα των παιδιών και για το κοινωνικό μέρισμα και Για το, το μειωμένο τιμολόγιο, το κοινωνικό τιμολόγιο ε, στο ρεύμα και διάφορα άλλα επιδόματα που υπάρχουν. Mm -hmm. ε, είναι το ενδιαφέρον πάρα πολύ μεγάλο, γιατί μπορεί να υπάρχει αυτή η αισιοδοξία ότι η ελληνική οικονομία αλλάζει σελίδα, αλλά η πραγματικότητα και η καθημερινότητα του κόσμου είναι ακόμα πάρα πολύ δύσκολη. Κον Μανώλη Καφθάκη, φοροτεχνικό. Μανώλη, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για τι ε, χρηστικέ πληροφορίε που μα έδωσε. Είστε επανειδή...